Θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Ζιάκα που θα μας ενημερώσει Γιάννη, για τις συμπλοκές που είχαμε χθες το βράδυ στην Αθήνα, στον Μπουρνάζη. Ακριβώς Λίνα είχαμε άγριες συμπλοκές σε νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι λίγο μετά τις 5 το πρωί ακούστηκε έντονη φασαρία και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκαν και πυροβολισμοί από το συγκεκριμένο μαγαζί Βέβαια, περισσότερε λεπτομέρειε θα ξέρουμε όταν ολοκληρωθεί και η προανάκριση που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αττική. Αμέσω το σημείο έσπευσαν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Αστυνομικοί τη ομάδα Δία απέκλεισαν σχεδόν όλο τον πεζόδρομο στο, στο Μπουρνάζι, ενώ και αστυνομικοί τη ομάδα Όπκε έσπευσαν στο Σημείο. Να πούμε ότι ε, αρχικά στο μαγαζί ταμπουρώθηκαν μέσα περίπου 10 άτομα και παρουσία εισαγγελέες νομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα όπως βλέπουμε ε, και στα πλάνα που εξασφάλισε η κάμερα του Open ε, από το σημείο. Μπήκαν μέσα. Και βρήκαν τα άτομα όπου είχαν ταμπουρωθεί. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν δεκάδε προσαγωγέ. Κάποιοι από του προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι νωρί το πρωί. Και βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε ότι η περιοχή ήταν ανάστατη. Το ίδιο και οι αυτόπτε μάρτυρε από το σημείο. Και να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλεια